Θα ασχοληθούμε λοιπόν με τις Λυρίδες. Είναι η πρώτη αξιόλογη βροχή της Άνοιξης από Πεφταστέρια. Περισσότερα θα μας πει ο Αλέξανδρος Λιχούδης, μέλος της αστρονομικής ομάδας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσω πολύ, να σε καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Είναι το τελευταίο θέμα της σημερινής εκπομπής. Λυρίδες λοιπόν, είναι η βροχή από Πεφταστέρια, σωστά? Σωστά. Οι Λυρίδες είναι μια βροχή διάδοντων αστέρων, που κοινώς τα λέμε Πεφταστέρια. Στην πραγματικότητα δεν είναι αστέρια που πέφτουν, πρόκειται για σωματίδια σκόνης, τα οποία βρίσκονται σε μια τροχιά στο διάστημα και η Γη περνάει μέσα από αυτά κάθε χρόνο, και καθώς περνάει μέσα από αυτά η βαρύτητά της θα έλκει πάνω της, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν τεράστιες ταχύτητες και να δούμε αυτά τα εντυπωσιακά. Αλέξανδρε, το φαινόμενο αυτό θα κορυφωθεί το βράδυ της Πέμπτης, σωστά? Πολύ σωστά. Προς ξημερώματα αύριο... Παρασκευής. Πολύ σωστά, αύριο Πέμπτη έως τα ξημερώματα της Παρασκευής θα είναι η κορύφωση του φαινομένου. Και ειδικότερα, αν κάποιος θέλει να το παρατηρήσει, λόγω της σελήνης που θα κοντεύει να γίνει πανσέλινος αυτές τις μέρες και με το φως θα καλύψει το φαινόμενο, θα πρέπει να περιμένει μετά τα μεσάνυχτα, όταν και ο αστερισμός της Λύρας, από όπου φαίνονται να προέρχονται αυτά τα Πεφταστέρια, θα είναι και πάνω από τον ορίζοντα, προσφέροντας περισσότερα μετέωρα. Υπάρχουν κάποιες περιοχές, ακόμα και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, όπου το φαινόμενο θα είναι πιο έντονο? Δηλαδή θα είναι πιο εύκολα ορατό σε κάποιους? Το φαινόμενο θα είναι πιο εύκολα ορατό όσο πιο μακριά μπορεί να βρεθεί κάποιος από τα φώτα της πόλης. Με αυτές τις συνθήκες δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο, δεν μπορεί κάποιος να μετακινηθεί, φαντάζομαι. Οπότε όσοι μένουν σε κάποια χωριά της Κρήτης θα είναι και οι πιο τυχεροί. Μάλιστα, να πούμε ότι αυτή η βροχή κατά κάποιο τρόπο, τα αποπεφταστέρια, διαρκεί συνήθως από τις 16 έως και τις 25 Απριλίου, σωστά? Ωστόσο αύριο έχουμε αυτή την κορύφωση του φαινομένου. Πολύ σωστά, επειδή όπως είπα η Γη περνάει μέσα από μια ζώνη με διαστημικά σκουπίδια, αν θέλετε. Το φαινόμενο έχει ένα εύρος που διαρκεί αρκετές μέρες, όμως η κορύφωση είναι αύριο. Δηλαδή αύριο είναι οι μέρες που είναι πιο έντονο, που έχουμε περισσότερα... Υπήρχαν κάποιες χρονιές όπου τα πεφταστέρια εντός αγωγικών έφταναν ακόμα και τα 100 αναώρα. Τι περιμένουμε αύριο, από τι εξαρτάται αυτό? Πράγματι, το πόσο ισχυρή θα είναι μια βροχή μπορούμε το υπολογίζουμε στο περίπου με βάση προηγούμενες χρονιές, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Κάποιες χρονιές είναι πιο έντονες από άλλες. Για αύριο υπολογίζεται υπό καλές συνθήκες να δούμε μέχρι και 17 μετέωρα την ώρα. Μάλιστα. Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Εν αναμονή της παρακολούθησης του φαινομένου αύριο, μετά τα μεσάνυχτα βέβαια, εκεί ξημερώματα Παρασκευής, σπίτι θα είμαστε, θα βγούμε στο μπαλκόνι, αν είμαστε τυχεροί, θα το δούμε.